Συμφωνώ. Και τι μας μείνει? Το Fairy Tail, που σου αρέσει εσένα μικρέ. Και εμένα μου αρέσει το Fairy Tail, ναι. Αυτό έλεγα πριν. Και εμένα δεν μου αρέσει και το Άλεξ του μεγάλου. Και, και εσείς λέγατε ότι δεν σας αρέσει. Εγώ διαφωνώ, παιδιά. Ξεκάθαρα, διαφωνώ. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Πες μας ρε Άλεξ, τι σου αρέσει. Είναι κλασικό αυτό. Και τι αρέσει αυτή τη νέα γενιά το Fairy Tail. Δεν ξέρω, μου αρέσει το concept του βασικά, μου φαίνεται εντυπωσιακό. Για κάποιο λόγο. Και το σχέδιο μου αρέσει. Η μουσική και το animation καλά, μου αρέσει. Καλά, η μουσική εμένα είναι εκπληκτική. Δεν συζητάω για τη μουσική. Με οι μάχες να μην ήταν τόσο... Η μουσική είναι εκπληκτική. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το concept. Μου θύμισε βασικά το Monster Hunter το παιχνίδι πάρα πολύ. Για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Όλος ο κόσμος με τις συντεχνίες των μάγων που συνεργάζονται μεν, αλλά μερικές φορές δεν συνεργάζονται, που έχει τις κακές. Δεν ξέρω. Μου θύμισε Monster Hunter για κάποιο λόγο. Εγώ παλιά το παράτησα το μάγκα σε εκείνο το σημείο που έδειξε τον κλασικό πιο δυνατός του Fairy Tail του Guild είναι αυτός. Και μετά σε ένα επεισόδιο, πιο δυνατός είναι αυτός, λέω εντάξει. Ποιος ρε, όνομα δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Η δύναμη. Όχι, δεν θυμάμαι. Μετά από δύο τεύχη λέω πιο δυνατός από τον πιο δυνατό, λέω εντάξει παιδιά. Α, ναι, αυτό το κάνει συνέχεια το Fairy Tail. Το πιο δυνατός από τον πιο δυνατό το κάνει συνέχεια. Και σου εισάγει και του χαρακτήρες συνέχεια. Βάλτε έναν βίλεν εκεί πέρα ή μια οντότητα που είναι πιο δυνατή. Π.χ. όπως στο One Piece έχουμε τους τέσσερις βασιλιάδες, Kaido, Shanks και αυτοί. Τώρα ο Kaidos έχει main villain μέσα το παιχνίδι. Το οποίο είναι και ο τελικός στόχος... Το anime θες να πεις. Ναι, το παιχνίδι. Επηρεασμένος. Ναι, το anime έχει main villain. Αυτό ο Άλεξ είχε σταματήσει μια σεζόν και ξαναβγήκε τώρα. Τι είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Αυτό έκανε διάλειμμα το manga, από ό,τι θυμάμαι. Και το anime για κάποιον ανεξήγητο λόγο αποφάσισαν να το κόψουν τελείως. Ναι, το θυμάμαι. Το πρώτο είχε βγάλει 26-52 επεισόδια, δεν θυμάμαι. Ναι. Κάπου. Και μετά όταν ξαναξεκίνησε το manga, από το... ξαναβγάλανε anime αλλά εντελώς καινούριο. Ξεκίνησε από την αρχή. Όχι, ξεκίνησε... Ριστά, ή από το σημείο που σταμάτησε το προηγούμενο. Έκανε νομίζω μερικά επεισόδια σε φάση filler, flashback να σου πει τι έγινε. Το 2004 νομίζω έγινε αυτό. Και κατευθείαν μετά ξεκίνησε από εκεί που το άφησε. Α, μάλιστα. Ξέρεις τι. Το Fairy Tail στην ουσία παντάει πάνω στην ιδέα των παλιών RPG τύπου άνιμε. Ναι, ναι. Δηλαδή βγαίνανε παλιά RPG τύπου άνιμε όπως το 12 Kingdoms ή... πάνε χρόνια που έχω να τα δω. Ή όχι τόσο παλιό, ας πούμε, το MAR. Που το θυμίδι και στο MAR. Το Moribito, ναι. Ήταν διάφορα τέτοια άνιμε τα οποία ήταν παιδί μου δύο σεζόν, τρεις σεζόν, δηλαδή βγάζανε ας πούμε 40 με 60 επεισόδια, τα οποία ήταν βγαλμένα πολλά από παιχνίδια του Super NES, από κονσόλες, υπήρχαν Tales ας πούμε. Ήταν RPG λογική, ένα fantasy παιχνιδάκι και απλά το Fairy Tail το έχει μετατρέψει σε μια πιο σόνεν μορφή, πιο εύπεπτη, για να το τραβάει. Ναι, ισχύει. Καταλαβαίνω γιατί αρέσει στον κόσμο, απλά αυτό λέγαμε πριν και με τον Σταύρο, ότι εμάς μάλλον δεν μας αρέσει γιατί είναι πολύ ίδιο. Το έχουμε ξαναδεί, ξαναζήσει αυτό. Ναι, το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές, ό,τι και να δείχνει. Αυτό εγώ για παράδειγμα το έχω πάθει με το Fate Zero. Δεν μπορώ να το δω, μου φαίνεται πολύ ίδιο με όλα τα υπόλοιπα. Το Fate, όχι, ρε, μην τα λες αυτά. Δεν ξέρω γιατί. Μου φαίνεται ότι είναι μια από τα ίδια. Ενώ ξεκίνησα να το δω με όλη μου την καλλικαρδιά, είπα θα δω όσο μπορώ. Είδα 5 επεισόδια, δεν άντεξα παραπάνω. 6 επεισόδια είδα. Το Fate έχει τώρα visual novel. Δεν μπόρεσα να το δω γιατί είχα παίξει τα visual novels, τα οποία ήταν τόσο απελπιστικά καλά. Ήταν και μεγάλα αυτά, ρε. Και σε τόσο μεγάλα, τόσο καλά, με τρεις διαφορετικές ιστορίες, ας πούμε, να ξαναπαίζεις το παιχνίδι και ήταν τελείως διαφορετική όλη η ιστορία, που μετά όταν πήγα να δω το anime μου φαινόταν τόσο λίγο. Ναι. Τόσο ποταπό, που λέω εντάξει, ωραία και, αλλά δεν μπορώ να το κρίνω αυτό το είχε πράγμα. Είχε πολύ content το visual novel, όπως πάντα. Και μετά βλέπεις το anime και δεν μπορείς να κάτσεις να το δεις. Ναι. Είσαι καταδικασμένος. Είσαι καταδικασμένος μετά. Όπως αν δεις το anime, πας να παίξεις visual novel, θα φας το spoil του. Θα σκυπάρεις τα πάντα όλες. Κοίτα, το αντίστροφο δουλεύει. Κάτι θα έχεις χάσει. Κάτι θα έχεις χάσει. Το λέω αναφορά, ανοίγω παρένθεση, έπαιξα το Steins Gate πρόσφατα και το είχα δει το anime πρώτα. Το έπαιζα με skip, φίλε. Το έπαιζα με skip. Είχε κάτι καινούργια content, αλλά πολύ ελάχιστα. Δηλαδή... Καταστροφή είναι, όχι, ναι, έχεις δίκιο. Visual novel και άστα anime, δεν έχει σημασία. Okay, σχεδόν τελειώνουμε. Να πούμε μια ωραία αναφορά για το Inuyasha της Rumiko Takahashi, η οποία Rumiko Takahashi είναι
μία από τις εθνικές ηρωίδες της Ιαπωνίας στον τομέα του μάγκα και τον άνιμε, δηλαδή έχει κάνει τεράστια. Το Ράνμα ήταν από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Το Μεζόνι Κόκου είναι από τα καλύτερα comedy romances που έχουν βγει. Για μένα είναι, είναι το αγαπημένο μου. Έχει κάνει πάρα πολλά. Το Ινουγιάσα την έφερε σε μεγάλη επαφή με το δυτικό κόσμο. Όχι πως και τα άλλα δεν είχαν πετύχει εδώ. Και έβγαλε και ένα πρόσφατο καινούριο, το έχεις δει, Άλεξα. Που μοιάζει με θυμίζει Ινουγιάσα. Το Κιόκα Ινωρίνα. Α, ναι, δεν το έχω δει αυτό ακόμα. Το έχω δει. Άμα το δεις, ακολουθεί την άρια Ινουγιάσα, δηλαδή. Είναι... Είδα, διάβασα λίγο στην αρχή, αλλά δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ πολύ μαζί του. Άμα σου άρεσε το Ινουγιάσα οι προηγούμενες δουλειές της. Εγώ μπορώ να σου πω ότι το Ινουγιάσα και το Ράνμα, αυτά τα δύο ήταν αυτά που με κατέστρεψαν. Το Ράνμα γιατί εγώ ήμουν 2002 μαζί με το φοιτητής. Το ήμουν 2002 φοιτητής στην Αγγλία και τυχαίνει να είναι στο διπλανό μου το δωμάτιο ένας Αγγλοκορεάτης, ο οποίος ήταν πορωμένος με άνιμε και με μάγκα και είχε μια ντάνα τέτοια. Δεν χωράω, παιδιά, στην κάμερα. Βουνά. Και είχε, ας πούμε, τα πρώτα 18 volumes, ας πούμε, από το Ράνμα και άλλα τόσα από το Ινουγιάσα. Okay. Και λέω, άντε δώσε ένα, να δω πώς είναι. Πάει το εξάμεινο. Δεν καταλαβαίνεις τι έγινε. Καταστράφηκα, λέει. Απλά πήγα, του πήρα άλλα δύο, μετά από μερικές ώρες πήγα, του λέω, καλά, λέω, όπως είσαι, λέω, δώσ' τα όλα. Παίρνω την Τάνα. Πάω μέσα στο δωμάτιό μου, δεν με βλέπει η κοπέλα μου τότε, δεν με βλέπουν, ας πούμε, κόσμος για 3-4-5 μέρες, τα διαβάζω όλα. Και μετά ανακαλύπτω, ξέρεις, τα site που υπήρχαν τότε για να βλέπεις μάγκα, που μπορείς να διαβάσεις, τι κάνεις από εδώ, υπήρχαν πολύ λίγα. Και άρχισες μετά να τα σκάς, να αγοράζεις τεύχη. Ναι. Εμένα με κατέστρεψε. Και το Ινουγιάσα, που το λέμε τώρα, για να ξαγυρίσουμε εκεί, είναι ένα τεράστιο σόνεν άνιμε στη φεουδαρχική Ιαπωνία με τέρατα και πνεύματα. Δαίμονες και πνεύματα. Ναι, δαίμονες και πνεύματα, όνει. Πολύ εντυπωσιακή μίξη της ιαπωνικής μυθολογίας. Χωρίς εξωφρενική υπερβολή και τράβηγμα από τα μαλλιά. Ούτε, εντάξει, ναι, δεν είναι ρεαλιστικό καθόλου, αλλά είναι μια ωραία ιστορία. Είναι, βλέπετε, πολύ ευχάριστα. Τα περισσότερα σόνεν δεν είναι ρεαλιστικά, έτσι, δηλαδή. Καμία σχέση. Ναι, αλλά ξέρεις τι, είναι αυτό, το επειδή βασίζεται πάρα πολύ στη μυθολογία, την Ιαπωνική, το παίζει ωραία. Ήταν και πολύ ισορροπημένο. Τα έρνα, τα οποία σου τεινάζουν τα πάντα στον αέρα. Ήταν και πολύ ισορροπημένο. Το Blitz τεινάζει τα πάντα στον αέρα. Και καλά, είναι φάνταση και overkill, αλλά είσαι σε ρεαλιστικό κόσμο. Εκεί είσαι σε ένα παραμύθι. Είναι άλλη ιστορία. Αυτό το τσεκάρω, δεν το ήξερα εγώ. Το Ινουγιάσα, που είχε βγάλει και πρόσφατα η τελευταία σεζόν, το τελευταίο κεφάλαιο, το 2009-2010. Ναι, γιατί έκαναν ένα break αρκετά χρόνια για να τελειώσει το μάγκα και όταν τελείωσε το μάγκα, μετά από κάποιο καιρό ολοκληρώσαν όλα τα arc, βγάλαν και κάποιες ταινίες και έκλεισαν. Μεγάλο, πολύ μεγάλο. Και θα κλείσουμε τη βραδιά με τα αγαπημένα anime όλων. Digimon, Yu-Gi-Oh, Pokémon. Πιστεύω τουλάχιστον η δικά μου γενιά, πιστεύω, τα έχει δει όλα και τα τρία. Και τα Digimon και Pokémon και Yu-Gi-Oh! Εδώ τα προλάβαν και οι δικές μας, Άλεξα. Ναι. Εμείς τα ξεκινήσαμε, φαντάσου. Καλά, όχι, εμείς ξεκινήσαμε το Pokémon. Εμείς ξεκινήσαμε με Power Rangers και Pokémon και μετά περάσαμε, ήμουνα γυμνάσιο όταν βγήκανε Yu-Gi-Oh! Και Digimon. Γυμνάσιο και λύκειο. Και μάλιστα και το Yu-Gi-Oh! Και τα Pokémon άφησαν και πίσω τους μια τεράστια βιομηχανία, έτσι. Δηλαδή τα Pokémon τα ξέρουν μέχρι και πιο άσχετοι των άσχετων, ξέρουν τι είναι τα Pokémon. Και το Yu-Gi-Oh! Με τις κάρτες που τόσα χρόνια παίζει ο κόσμος και δεν έχει σταματήσει. Και έχει ακόμα πρωταθλήματα. Ναι. Φαντάζομαι, για να το λες. Ναι, έχει πρωταθλήματα. Λέγαμε πριν με τον Σταύρο ότι αυτό το ηλίθιο μαλλί. Αυτό το ηλίθιο μαλλί. Το βλέπεις και λες, δεν μπορώ να το δω αυτό το anime, παιδιά, δεν μπορώ, υπάρχουν και όρια. Το animation είναι φοβερό, ρε. Το πρώτο του arc, εμένα μου άρεσε, που σας το έλεγα πριν, ότι ήταν πολύ καλό. Μετά το GT... GX. Μετά 5D, Zexal, Arc 5, κουλουπού. Τα μαλλιά, Άλεξ, τα μαλλιά. Τα μαλλιά, εγώ εντωμεταξύ το είχα...
ξεκίνησα να το βλέπω μόνο και μόνο για την νοσταλγία, να δω επιτέλους πώς τελειώνει η ιστορία που έβλεπα μικρό στην τηλεόραση. Αυτό ήθελα. Και εν τέλει μου άρεσε κιόλας το πρώτο arc πάρα πολύ. Έσχυγαν και οι κάρτες όπως ήταν στο anime και στο παιχνίδι, καλά. Ναι, ναι. Και για τα παιχνίδια μετά στο Game Boy, στο DS, νομίζω και στο PSP είχε. Ναι, είχε και στο PSP, ναι, DS. Yu-Gi-Oh, ναι, ναι. Και στο PS2 είχε. Ναι. Παντού είχε, παντού κυκλοφόρησε. Και στο 360 μου φαίνεται είχε PS3, κάποιο online. Είχε, είχε. Δεν μπορεί, κάτι θα είχε βγει, κάτι ένας arcade τίτλος. Δεν ξέρω, παιδάκι, εγώ μόνο το Pokémon είδα. Θυμάμαι ότι είχε βγει όταν ήμουν τετάρτη δημοτικού, είχε πέσει... Όχι, κάτσε, δεν ήμουν τετάρτη δημοτικού, ήμασταν πιο μεγάλοι. Πιο μεγάλοι, ήσασταν σίγουρα. Άλεξ, πες, τα πρώτα 150 είδα. Εγώ ήμουν πρώτη δημοτικού όταν είχα πάρει την Red για το πρώτο Game Boy. Πότε βγήκε το Pokémon? 1996 νομίζω, γιατί έγραφα τώρα το review για το Pokémon. Pokémon 1995, οπότε στην Ελλάδα θα ήρθε... Α, άντε μπράβο, ναι, γιατί ήμουν το σχολείο. Ήρθε το 2001. Ναι, εγώ ήμουν εκεί πέρα, καλά δεν ήρθε 2000, όχι, γιατί ήμουν γυμνάσιο, οπότε πρέπει να έρθει εκεί, όταν ήμουν, γι' αυτό 97-98 να ξεκινάει έρθει εδώ. Μάλιστα. Ναι, όχι, το θυμάμαι, θυμάμαι ότι ακόμη και γυμνάσιο μας είχε χτυπήσει λίγο περίεργα. Είχε την πλάκα του, είχε... Ήταν κάτι ιδιαίτερο, είχε τον εθισμό ρε παιδί, με τις κάρτες και να τα πιάσουμε όλα και από εδώ και από εκεί. Βγήκε και το παιχνιδάκι στο Game Boy, πα την τρως. Για το Pokémon Yellow / Red / Blue ήταν πολύ εθιστικό παιχνίδι η εποχή του. Και τα επόμενα ήταν πολύ πάρα ωραία, πολύ εθιστικά, που διπλασίασαν το κόσμο. Δεν ξέρω παιδιά, για εμένα Pokémon σημαίνουν τα Pokémon τα 150 πρώτα. Ο Ας, η Μίνστη, ο Μπροκ, η ομάδα Πύραυλο, η Βερίδια Τσίτη, και ο Μιουτού. Μέχρι εκεί είδα Pokémon, μέχρι την ταινία που εμφανίστηκε ο Μιουτού. Βλέπω την ταινία και εκεί πέρα έκλεισα το κεφάλαιο. Με τον ίδιο τρόπο έκλεισα και τα Power Rangers. Είδα αυτή την από το πρώτο τους arc, βγήκε η ταινία στο κινηματογράφο και μετά τέλος. Άρα, εγώ είμαι το φίλο με τα Pokémon, τότε όλοι μας βασικά, στη δικιά μου την ηλικία όσοι είναι, full μα καήκαμε. Κόσμος, τα full καήκαμε. Και ακόμα βλέπει, και ακόμα ασχολείται ο κόσμος. Αλλά το anime είναι και μεγάλο, αλλά και κούραση, δηλαδή, εντάξει. Ξέρεις τι, έκανα τον κόπο να διαβάσω τα manga, σε κάποια φάση όταν ήμουν στα πρώτα έτη μου, γιατί έχει manga. Καταρχάς το ξέρεις, αλλάζουν ονομασίες κινήσεων στα Ιαπωνέζικα μετάφραση, ονόματα Pokémon είναι λίγο... Τα μάγκα είναι πολύ πιο βαριά, είναι πιο δύσπεπτα από το anime, καμία σχέση. Εγώ σου το είπα, Άλεξ, το Pokémon Origins ήταν πιο καλό, πιο τίμιο. Ναι, πολύ πιο καλό. 26 επεισόδια, τα πρώτα 150 και τέλος αυτό, δε. Πολύ πιο καλό, ναι. Ναι, εκεί μένεις, δεν χρειάζεσαι και κάτι παραπάνω. Έχει φτάσει 800 επεισόδια, 15 ταινίες, εντάξει. Μα και σκέψου ότι ακόμα και τα πρώτα. Ακόμα και η πρώτη, ας πούμε, σειρά, ακόμα και εκεί το τραβούσε από τα μαλλιά. Ναι ρε, ναι ρε. Κάθε επεισόδιο. Ακόμα και εκείνα ήταν αργά. Μα έχασε το σκοπό του, δεν ήξερε τι ήθελε να δώσει τον ημέρα. Έλεγε θα τα πιάσει. Τύπωνε χρήματα ρε εσύ, αυτό ήταν ο σκοπός. Τύπωνε χρήματα. Αυτό. Εντάξει, είναι η λογική της Nintendo. Έχουμε ένα franchise 10, 20, 30 χρόνια. Όσο μας βγάζει λεφτά, θα βγάζουμε παιχνίδια. Θα βγάζουμε σειρά, θα βγάζουμε τα ό,τι μπορούμε. Το οποίο δεν έχω πρόβλημα με αυτό, αρκεί να κρατάς την ποιότητα ψηλά. Τώρα εγώ πια δεν έχω καθόλου επαφή, αλλά από ό,τι φαίνεται την έχουν κρατήσει ψηλά στα παιχνίδια ακόμα. Στα βασικά παιχνίδια, με τα βασικά δεν έχω επαφή του 3DS. Ναι, είδα το προηγούμενο στο 3DS που επιτέλους μετά από 15 χρόνια άλλαξε το design του και μ' άρεσε. Άλλαξε και το Battle System όλο. Ναι, άλλαξε, ρε παιδί μου, επιτέλους έγινε μια ανανέωση στο franchise μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή όλα τα προηγούμενα ήταν σαν να παίζεις Pokémon Yellow. Αν και το online το versus είναι λίγο ψέμα. Παίζεις μη. Από είναι σκακαρισμένα όλα, είναι λίγο. Πρέπει να έρθει η νοικιακή κονσόλα. Δεν γίνεται. Να δούμε ένα σοβαρό τίτλο. Που να έχει πέσει, σοβαρό από την άποψη, να έχει πέσει δουλειά πολύ από τους developer. Ένα Pokémon RPG σε μια home console πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Το Colosseum που έπαιζα και το XD στο GameCube ήταν εκπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Colosseum ήταν η Stadium, εγώ το Stadium θυμάμαι. Colosseum ήταν το 64. Το 64, ναι. Που ήταν συμβατά με... Το Colosseum και το XD ήταν RPG κανονικά. Κανονικά RPG. Ναι. Το Stadium θυμάμαι εγώ, παιδιά. Που βάζαμε τις κασετούλες πίσω στο χειριστήριο για να πάρει τα Pokémon μας, να τα δείξει. Α, είχε άψο αυτό που περνούσαμε τα Pokémon μας από το Game Boy. Και κάτι παρόμοιο κάνει στο Wii με το Battle Revolution και βάζαμε τις Pearl Diamond στο DS και τις πέναγε για 3D πάλι. Έτσι. Α, αυτό δεν το είχα δοκιμάσει.
δοκιμάσει. Ναι, εγώ και αυτό το είχα προλάβει. Αυτό μετά, δεν το είχα δοκιμάσει, το είχα δει. Στο 3DS δεν το έπαιξε καθόλου. Αυτά λοιπόν. Αυτά. Αυτά, αυτά και ίσως να είναι part 1. Ίσως, δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό ήταν μια, ένα γρήγορο πέρασμα από τα πολύ πολύ μεγάλα σόνεν. Ναι, ναι. Και έτσι να, να δοκιμάσουμε τα δαχτυλάκια μας μέσα στο νερό, να δούμε, άμα σας ενδιαφέρουν γενικότερα να μιλάμε για άνιμε, ή θέλετε να ξαναγυρίσουμε πίσω σε Daredevil και βαριά, βαριά, βαριές τηλεοπτικές σειρές. Ειδικά το Daredevil, δεν ξέρω να σου πω, δεν έχω δει τη δεύτερη σεζόν. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Είδα και δεύτερη σεζόν. Το σημαντικό είναι αυτό, να δούμε αν σας ενδιαφέρουν τα άνιμε, ναι, παιδιά. Και πείτε ιδέες, τι άλλο θα θέλατε να ακούσετε, τι, για ποιο άλλο θέμα. Έχουμε πολλά στο μυαλό μας, Mecha, Space, Romance. Ο Σταύρος έλεγε θέλει να κάνει μια εκπομπή μόνος τους για χάρεμ άνιμε. Εννοείται, ξέρεις, τα κλασικά. Γράψε στα σχόλια. Διατριβή στα, πώς το λένε, στα Jungle Physics. Ναι. Με εκθέτετε, παιδιά, με εκθέτετε. Dead or Alive. Το λέει, για πόσο λες, το έλεγε στο κείμενο. Λοιπόν, να γράψουν τα παιδιά, να γράψουν στα σχόλια, άμα ξεχάσαμε κάποιο αγαπημένο τους, προτάσεις. Έτσι, γιατί και εμείς, πώς το λένε. Απειρά, αλλά... Ήδη κόψαμε αρκετά, θυμάμαι. Πρωτού ξεκινήσουμε να γράφουμε, ήδη κόψαμε αρκετά. Έφυγαν. Και περιμένουμε προτάσεις. Τι άλλες κατηγορίες θέλουν να δουν αν τους ενδιαφέρουν. Αυτά από εμάς. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά. Καλά περνάτε. Γεια σας.